το δείξει με τη θέα. Ωρε φίλε. Πολύ ωραία είναι. Παπούτσια! Λιπάδωτα. Εγώ θα σου πω τα παπούτσια. Βάλ' τα σωστά, είναι ανάποδα. Ανάποδα, έτσι. Ναι, αγάπη, μόνος σου. Όχι, έτσι είναι ανάποδα, μπράβο. Ωρε φίλε, πάμε στο σχολείο. Εσύ πας λίγο, ναι. Ναι, εσύ πάλι, παπά μου. Ναι, ναι. Δεν κουμπώθηκες, πάντα κουμπί. Πάνε στον παπά να σε κουμπώσει μέχρι να έρθει το ασανσέρ. Τώρα είστε χαρούμενοι που πάμε σχολείο. Ναι! Τέλειο. Θα φοράω τα ρούχα σου. Τα ρούχα μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Μόλις άφησα τα παιδιά σχολείο και με έπιασε βροχή ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Πλέον ο Κωνσταντίνος πάει με χαρά στο σχολείο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν κλαίει γιατί τις προηγούμενες μέρες έμπαινε μέσα, αλλά έκλαιγε και έλεγε μπαμπάς έρθει πάρει. Αλλά τώρα το ξεπέρασε γιατί ξέρει ότι ο μπαμπάς θα έρθει να τον πάρει. Και πηγαίνει με πάρα πολύ χαρά. Oh. Και βρέχει και σήμερα αποφάσισα να βάλω άσπρα sneakers. Ενώ έπρεπε να βάλω μπόζ, γιατί δεν περίμενα βροχή, έλεγε ότι έχει αέρα και θα έχει πολύ δυνατούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους. Έχει δηλαδή ειδοποίηση. Αλλά εντάξει, είμαστε κομπλέ εδώ πέρα, το είχε ξανακάνει αυτό, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα ήταν ήρεμα τα πράγματα. Σε άλλες περιοχές είχε γίνει χαμός. Και τώρα που πέρασε από το πάρκο είχε ένα κλαδί κάτω, είχαν κρεμάσει κάποτε στο δέντρο μέσα στο πάρκο κάτι παπούτσια. Μιλάμε, ήταν κατά πράσινα τα παπούτσια και τώρα έπεσε κάτω το κλαδί μαζί με τα παπούτσια. Σας αφήνω να πάω στο σχολείο και θα τα πούμε μετά και θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί και στο έργο έχει ρεπούρο σήμερα. Μόλις έφτασα στο σχολείο, να σας πω λίγο για τα μέτρα γιατί δεν σας είπα. Δεν φωνάζω γιατί θα κάνει αντίλαλο. Εδώ στο κρατήριο έχει μια εβδομάδα περίπου που καταργήθηκαν τα μέτρα, τα μαγαζιά, τα καταστήματα να είναι μόνο για εμβολιασμένους νοσήσαντες και για αυτούς τους δύο βασικά. Έρχεται ο καθηγητής. Όχι. Μπορεί να έρθει να κάνει τσάι. Καταργήθηκαν αυτά τα μέτρα και από 20 Μαρτίου καταργούνται τα πάντα, λέει, εκτός από τις μάσκες φυσικά. Και στην εστίαση θα είναι για όλους, εκτός από τους ανεμβολίαστους που θα πρέπει να κάνουν τεστ, ας πούμε. Επίσης, για να πετάξεις από Ελλάδα και να έρθεις εδώ, δεν μπορείς, από την άποψη, αν είσαι ανεμβολίαστος. Από την άποψη ότι μπαίνεις καραντίνα 10 μέρες, στις 5 όμως μπορείς να κάνεις τεστ και αν είναι αρνητικό να βγεις κανονικά. Οπότε, ναι, αυτά ισχύουν. Έσκασα από τότε που πέρασα την γαστρεντερίτιδα, που το στομάχι μου ήταν χάλια 2 μέρες. Ζεσταίνομαι. Ο καθηγητής έρχεται. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, στο Wiesbaden έχουν βάλει αυτά τις ταμπέλες στις οποίες γράφουν εμβολιασμό. Το έχει και στα ελληνικά. Εμβολιασμός ίσον οικογένεια, έγραφε στη μία. Εμβολιασμός ίσον ζωή, έγραφε στην άλλη. Και τώρα πέτυχα μία που έλεγε εμβολιασμός ίσον ναργιλές. Και λέω, μάλλον δεν κάνουν κάποιο καλό translate. Το έχει σε όλες τις γλώσσες και στα ελληνικά, γι' αυτό σας το λέω στα ελληνικά. Και πάρα πολύ γέλασα και λέω, μα γιατί να το έχουνε στα... Όχι, γιατί να γράφει ναργιλές. Τι λάθος μπορεί να κάνανε. Εκτός αν εγώ το διάβασα λάθος, αν και είναι ναργιλές έγραφε, γιατί το κοίταξα πολλές φορές. Και τώρα βρέχει ρε φίλε. Και πάω σπίτι, έφτασα.
Κοντεύω. Πάω να δω τι μαγείρεψε το αγόρι μου. Μόλις μου εξήγησαν τι σημαίνει το εμβολιασμός ίσον ναργιλές που σας είπα πριν, ότι, ότι αν εμβολιαστείς θα μπορείς να πας να κάνεις ναργιλέ. Επιθετικό μάρκετινγκ, όπως είπανε μέσα. Ναι, τραγικό. Αυτά. Μόλις ετοίμασα τον Κωνσταντίνο, φάγαμε. Έφαγες καλά? Ναι. Ο Σοφή, εσύ θα πατήσεις το κουμπί? Ναι. Ναι. Κάτσε, δεν είναι εύκολο. Πάμε για... καφέ! Ναι, πάμε. Πάμε για καφέ. Ούτε θυμάμαι ποτέ ήπια τελευταία φορά καφέ σε μαγαζί. Πάμε να συναντήσουμε το Στέργιο με την Ξανθούλα. Πήγε να την πάρει στο σχολείο. Πήγε ο Στέργιος να κάνει τεστ. Ήρθαμε εμείς να βγούμε με την αρκούδα φωτογραφίες. Δεν έχει ζωάκια πολλά. Αυτά τα ζωάκια είναι για πούλημα. Κάτσε πάρω το ποδηλατάκι για να σας δείξω. Α, τώρα έχει εκτός. Το μπουφάν από 100 έχει μόνο 60 ευρώ. 70 ευρώ έχει το αμάνικο. Wow! Αυτό παίζει να έχει ένα χιλιάρι που ξέρω. Γράφει, δεν γράφει. Και εδώ έχει μικρά ζωάκια. Και εδώ νομίζω ναι, εδώ είναι μαγαζί με Lindt σοκολάτα. Εδώ στο περιμένουμε τον μπάμπα. Τι είναι μία από τις θερμές πηγές του Wiesbaden και αυτό? Θερμές πηγές είναι από κάτω, είναι ένα μέρος που βγαίνει το νερό. Και αυτό το νερό το πίνουν, ε? Μπορείς να πιεις μικρή ποσότητα και γράφει εδώ πέρα γιατί. Είναι καλό για το... Ορίστε γιατί έχει τόσο πολλά πράγματα, εν μεταξύ βρωμάει χειρότερα από την αποχέτευση του Wiesbaden. Α, τώρα φαινόμαστε όλοι. Είμαι εγώ από πίσω στον καθρέφτη και εσύ στο κινητό και ο μικρός. Ξανθούλα, εσύ δεν φαίνεσαι. Να είσαι εσύ. Κάτσαμε σε καφετέρια. Από πέρυσι το καλοκαίρι, είπες. Φέτος το καλοκαίρι. Το 22 έχουμε. Ναι, πέρυσι. Έχουμε να έρθουμε σε καφετέρια από πέρυσι το καλοκαίρι, μάλλον. 6 μήνες, δηλαδή. 8. Και πήραν τα μωρά πατατούλες, χυμό, ο Κωνσταντίνος το ρούφιξε. Και εγώ πήρα ένα τσάι. Πολύ καλό, δροσιστικό. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραία. Μην τον πατήσεις. Είναι η επόμενη μέρα. Σχόλασα και επειδή Ξανθούλα σχολάει σήμερα στις 2 και πρέπει κάπως να περάσει η ώρα μιας και σχολά στις 12.30, πήγα στο Τσέντα και πήρα ένα παντελονάκι τζιν. Θα σας τα δείξω για τα δύο σπίτι και το ένα το πήρα και σε έκπτωση μάλιστα. Πολύ ωραίο χρώμα. Δεν ξέρω, αλλά έχω ξεκινήσει να βάζω χρώμα στη ζωή μου και η διάθεση φτιάχνει απίστευτα. Έχω σκάσει, δεν έχει ζέστη. Απλά με αυτό το μπουφάν, όταν δεν έχει τέρμα παγωνιά και έχει απλό κρύο, ζεσταίνομαι. Τώρα έρχονται τα περιστέρια για κάποιο λόγο. Κάποιος κάτι πέταξε εδώ πέρα. Αχ, περιμένω λίγο να περάσει η ώρα, γιατί επειδή κάνουν καρναβαλίστικα πράγματα στο σχολείο, δεν θέλω να την πάρω νωρίτερα και να... και να κάνουν. Φυγείτε από εδώ. Να την πάρω νωρίτερα και να σταματήσει αυτό που κάνει. Γιατί σήμερα θα κάνανε και μάσκες, μονόκυρο μου είπε θα κάνει. Και ναι. Ωχ, Θεέ μου, πόσο κουράστηκα πάλι. Και σήμερα για κάποιο λόγο με ενοχλεί η τσάντα μου πάρα πολύ. Ενώ κάθε μέρα κουβαλάω τα ίδια ακριβώς πράγματα. Μάλλον θα είσαι σακούλα με τα παντελόνια. Μάλλον δεν πρέπει να ξαναψωνίσω. Τα λέμε σπίτι. Με τα καινούργια παντελονάκια. Καταρχάς,
ελπίζω ότι φαίνομαι. Τώρα κάποιο κάτι μα χορεύει. Κλείστηκα μέσα στο δωμάτιο για να σα δείξω. Τι ψώνησα, καταρχά πήρα ένα μάντζιν. Έτσι γράφει τουλάχιστον. Απλό τζινάκι. Το δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το βάλω να το δείτε κι εσείς. Το οποίο είχε 30 ευρώ. Αυτό λίγο με πόνεσε να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, μετά βρήκα αυτό και ισοδυναμήθηκε. Γιατί πήρα δύο παντελόνια με 40 ευρώ. Γιατί αυτό το πήρα 10 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό μου άρεσε. Πάμε να το βάλω το ένα-ένα και να τα δούμε. Ξεκινάμε με το πρώτο παντελόνι, το φιστική. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι, ρε φίλε. Προσπαθώ αυτό να το κρύψω, αλλά δεν κρύβεται. Ωραίο, λίγο οι τσέπες δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν με ενοχλούν κιόλας. Κάθεται πάρα πολύ. Το είχα ξαναδοκιμάσει αυτό το παντελόνι σε άλλο χρώμα. Τώρα δεν το έχω στρώσει, αλλά κάθεται ωραία. Θεωρώ. Και νομίζω ότι αδυνάτησα. Δεν έχω ζυγαριά πλέον, δεν έχουμε μπαταρία. Οπότε ένα είναι αυτό και πάμε να βάλουμε και το άλλο. Περνάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι έτσι, έχει και αυτό πέρα. Έχει και... Πιο πολύ μου άρεσε το πίσω, να πω την αλήθεια. Και μου άρεσε πάρα πολύ, ρε. Δεν ξέρω. Το πρώτο άρεσε και το στέργιο και τον άρεσε πολύ η τιμή. Αυτό δεν ξέρω αν θα τον άρεσε. Μου αρέσει πολύ που είναι διπλωμένο κάτω. Πάρα πολύ. Και έχει και μια γραμμή εκεί κάτω, δηλαδή αν το έχεις, αν είσαι ψηλή λογικά. Πολύ μου άρεσε. Πάρα το δείξω στο στέργιο. Λοιπόν, κάθομαι εδώ πέρα, διπλώνω τα ρούχα. Είναι τη τρίτη φορά που τραβάω το ίδιο ακριβώς κομμάτι, γιατί ξανθούλα μου μουράει για κάποιο λόγο. Για να μην κάνεις βόλτα με το φαΐ. Ποιος είναι? Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, τελικά ήταν ο Στέργιος. Πήγε έφερε ένας κάσμο χαζομάρες, από ό,τι μου είπε. Θα τα δω μετά. Εδώ θα σας αφήσω, μπας και τακτοποιήσω επιτέλους αυτά τα πράγματα. Τα ρούχα, για να είναι στρωμένο το σπίτι. Γιατί θέλω... Τι έχει εδώ, μωρέ. Θέλω λίγο να σκουπίσω κάτι ψίχουλα και κάτι τέτοια που ρίξαν τα μωρά, γιατί τρώγανε όπου να είναι. Για άλλη μια φορά. Ναι, οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Το ξέρω, μικρό, κανονικό. Δεν ξέρω πόσο βγήκε. Αλλά εντάξει, σας έδειξαμε λίγο τη μέρα μας, λίγο πώς περνάμε. Σας έδειξα και τα ωραία παντελόνια που πήρα, πολύ χάρηκα. Εσείς εννοείται μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Έτσι, εγγραφούλα. Like. Και αφήστε και ένα σχόλιο, άμα θέλετε. Και εννοείται follow στο Instagram. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!